Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κυρία Παραδεισιώτου, γύρονται κάποια ερωτήματα για την ψυχική υγεία του 59χρονου πατέρα. Παρακολουθεί το ή όχι από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας? Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει και έχω πει και σε άλλες εκπομπές, δεν μπορούμε να δώσουμε στον αέρα τα προσωπικά δεδομένα αυτής της οικογένειας. Σίγουρα όλα τα στοιχεία βέβαια που έχουμε, που δυνατόν να έχουμε, θα δοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, να το πάρουμε λίγο πιο γενικά τότε, για να μας εξηγήσετε κι εσείς κάποιες διαδικασίες που δεν γνωρίζουμε εμείς. Ένα παιδί στα 15 του. Ωραία, διέπραξε ένα στιγερό έγκλημα. Νοσηλεύτηκε σύμφωνα και με τις πληροφορίες για 9 χρόνια στο ψυχιατρίο. Με ποιες προϋποθέσεις ανοίγει ξανά υπόθεση? Με ποιες προϋποθέσεις λαμβάνει εξιτήριο? Λαμβάνει εξιτήριο και μετά παρακολουθείται από κάποιους ειδικούς? Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση αυτή που εμείς θα την αναζητούμε για να τρέχουμε στα αρχεία και θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά άλλα της αστυνομίας και θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε γραπτός. Να πούμε όμως κάτι άλλο, τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή του 2021, ότι ανήλικοι οι οποίοι διαπράττουν στιγερά εγκλήματα θα πρέπει να τη χάνουν μια φιλική ως προς την ηλικία αναπτυξιακών του στάδιο δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχετικό νομοσχέδιο, είναι στην τελική του φάση για να εγκριθεί. Διότι αυτά τα άτομα, τα ανήλικα άτομα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις, δεν πρέπει να καταλήγουν για χρόνια σε ψυχιατρίο. Χρειάζονται μια άλλου είδους αναμορφωτική φροντίδα και φύλαξη. Οπότε τα δεδομένα είναι πολύ πλέον διαφορετικά και εκεί πρέπει να κινηθούμε να κλείσουμε αυτά τα κενά που όντως εξακολουθούν να υπάρχουν στην πολιτική, στο κράτος μας. Ναι. Είστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρία Παραδεισιώτου, με την αστυνομία, με το Γραφείο Ευημερίας? Με την αστυνομία είμαστε σε επικοινωνία και συντονισμό. Έχουμε κληθεί να δούμε τα αρχεία μας και το κάνουμε και το πράξουμε, να δώσουμε τη δική μας συμβολή στην διερεύνηση αυτή της υπόθεσης και επίσης στην άρρωση ψυχίατροι έχουν κληθεί να εξετάσουν χθες το απόγευμα τον δράστη. Έχουν αποφανθεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή ότι δεν έχει νοσηλεία και δήλωσαν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών όποτε χρειαστεί να επαναξιολογηθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Yeah.